Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο έναν από τους μεγάλους σκόρερ στην Αθήνα. Διότι μεγάλοι σκόρερ δεν υπάρχουν μόνο σε επαγγελματικά πρωταθλήματα, αλλά και στα ερασιτεχνικά. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα τον Center for και βαρύ πυροβολικό της Ανθούπολης, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι τη σεζόν 2018-2019 πέτυχε όχι 10, όχι 20, όχι 30, αλλά 44 γκολ σε μία αγωνιστική χρονιά. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Θάνος Κυριαζής. Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να δώσω καταρχάς συγχαρητήρια στο έργο που κάνεις και να συνεχίσεις έτσι, γιατί ανοίγεις πολλούς δρόμους για πολλούς αθλητές να πούνε αυτά που έχουν μέσα τους. Και όπως και σήμερα είμαι ένας και εγώ ένας από αυτούς που θα πω μερικά πράγματα. Να συζητήσουμε έτσι για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πρώτον, χθες είχαμε μια άσπρη μέρα, σήμερα είδαμε ήλιο. Ναι, ο καιρός κοντεύει να μας τρελάνει. Θέλουμε πως και πως να γυρίσουμε στα γήπεδα και δεν βοηθάει καμία περίπτωση όλη αυτή η κατάσταση και με τον κορονοϊό και με τα χιόνια. Πώς είναι η ζωή χωρίς το ποδόσφαιρο, Θάνο? Δύσκολη σίγουρα, γιατί αλλάζει η καθημερινότητα του κάθε αθλητή. Προσπαθεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά δεδομένα από αυτά που είχε συνηθίσει όλα τα τελευταία χρόνια που ασχολείται με τον αθλητισμό και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι από τους φίλους, ας πούμε, που έχω κάνει στο ποδόσφαιρο αυτά τα χρόνια μου λένε ότι παχαίνουνε. Εσύ προπονείσαι, κάνεις, γυμνάζεσαι? Λόγω και δουλειάς δεν έχω τον άπλετο χρόνο, αλλά όποτε βρίσκω κάποιο κενό προσπαθώ να τον εκμεταλλευτώ με κάποια γυμναστική. Θάνο, σήμερα είναι Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου. Πλησιάζουμε προς τα τέλη του Φλεβάρι. Βλέπεις φως στο να έχουμε συνέχεια του πρωταθλήματος στη φετινή σεζόν? Θέλω να πιστεύω πως ναι, αλλά με τα λεγόμενα αυτά που βγαίνουν στην τηλεόραση και ακούγονται, μία κρύο, μία ζέστη, μία θα ανοίξουμε, μία δεν θα ανοίξουμε. Διότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η Football League, γιατί μετά ακολουθεί η Γάμα Εθνική και μετά είναι τα πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα ξεκινήσουμε πάλι. Αλλά αν ξεκινήσουμε, πιστεύω θα αργήσει να γίνει κάτι τέτοιο. Δυστυχώς. Υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια, πιστεύεις, Θάνο? Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν, αλλά σίγουρα είναι μια αρχή για αυτό να ξεκινήσουν, να ξαναπροπονούνται οι ομάδες, οι παίχτες μαζί και να γίνονται και κάποιοι αγώνες ώστε να προσπαθήσουν να σωθεί κάτι. Εσύ μιλάς με τους συμπαίκτες σου, με πρώην συμπαίκτες σου, τι σου λένε, θέλουν να ξεκινήσουν να... Όχι απλά θέλουν. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο από συμπαίκτες να προπονούνται μέσα στο χιόνι. Μου στέλνανε βίντεο που προπονιόντουσαν μέσα στο χιόνι. Απίστευτα πράγματα. Και αυτό με κάνει και εμένα να θέλω να γυρίσω. Και ευελπιστώ για το καλύτερο. Να γυρίσουμε όλοι να είμαστε καλά. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος γίναν 7 αγωνιστικές, όπου η Ανθούπολη είχε 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 3 ήττες. Μάλιστα οι δύο τελευταίες ήττες ήταν την 6η και την 7η αγωνιστική με τον Αθηναϊκό και με τους Τράχονες. Πώς κρίνεις την πορεία της Ανθούπολης μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, δηλαδή στις 7 πρώτες αγωνιστικές που έγιναν? Κακά τα ψέματα, είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα που τα τελευταία 7-8 χρόνια ήταν στη Β' κατηγορία. Ήρθα πρόπερση να βοηθήσω στο έργο που είχαν ξεκινήσει εδώ από τη διοίκηση της Ανθούπολης, να πάνε λίγο παραπάνω την ομάδα. Προσπαθήσαμε, δεν μας βγήκε την πρώτη χρονιά, έφυγα, ανέβηκε η ομάδα και ξαναγύρισα να βοηθήσω. Είμαστε νεοφώτιστοι, όπως είπα πριν,
καινούργια παιδιά, καινούργια ομάδα. Θεωρώ ότι κάναμε μια καταπληκτική αρχή. Ξεκινήσαμε δηλαδή πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Τώρα οι τρεις ήττες θεωρώ ήταν ότι δεν καταφέραμε να υπάρξει μια χημεία στην ομάδα, γιατί δεν είχαμε μια σταθερή εντεκάδα. Είχαμε πολλούς τραυματίες, δηλαδή και εγώ από τα 7 παιχνίδια πρέπει να έπαιξα τα 3,5 παιχνίδια ήμουνα τραυματίας. Και γενικά υπήρχαν παίχτες που δεν βρίσκαν πατήματα λόγω τραυματισμών. Και αυτό μας έκανε να μείνουμε να κάνουμε αυτές τις ήττες. Άδικα ξεάδικα γίνανε. Από τα 4 παιχνίδια που δεν κερδίσατε, θα μπορούσατε ένα παιχνίδι ή δύο παιχνίδια να είχατε... Σίγουρα, αν θυμάμαι καλά το παιχνίδι με την Κυπούπολη, που ισοφαριστήκαμε με πέναλτι στο τέλος, νομίζω. Ήταν, δεν ήταν πέναλτι, θα μπορούσαμε να είχαμε διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι, να είχαμε πάρει τη νίκη. Όπως και με τον Αθηναϊκό. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Ποιος ξέρει τι μπορεί να κάνει αυτή η μπάλα. Ποια εικόνα σχημάτισες για τον τρίτο όμιλο της Α κατηγορίας μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Στην πρώτη θέση είναι ο αθλητικός όμιλος Τραχώνων με 19 βαθμούς, μετά ακολουθεί Δόξα Βύρωνος με 17 και στην τρίτη θέση είναι ο γυμναστικός σύλλογος Αργυρούπολης με 13 βαθμούς. Εντάξει, σε αυτόν τον όμιλο είναι 3-4 ομάδες οι οποίες έχουν βαριά διοίκηση με βαρύ πορτοφόλι και μπορούν να πάνε για το κάτι παραπάνω. Σε ποιες αναφέρεσαι? Είναι οι Τράχωνες, η Άγια Ανάργυρη, είναι ο Άρης Πετρούπολης. Αυτές ξέρω εγώ προσωπικά, τώρα δεν ξέρω αν κάποια άλλη ομάδα προσπαθεί. Είναι κάποια Τράχωνες... ομάδα που την περίμενες ψηλότερα στη βαθμολογία πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και τελικά δεν σίγουρα είναι? Σίγουρα ο Άρης Πετρούπολης. Εντάξει, και με τους παίκτες που έχει, αν κοιτάξει κανείς το ρόστερ της ομάδας, είναι για άλλη κατηγορία αυτό το ρόστερ. Αλλά δυστυχώς στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Δεν γίνεται να συνυπάρξουν καλοί παίκτες μαζί σου και να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, εμείς μπορεί να μην είμαστε τόσο βαριά ονόματα. Έχουμε τρομερό κλίμα στην ομάδα. Είμαστε σαν μια οικογένεια. Και προσπαθούμε να ευχαριστιόμαστε το κάθε λεπτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο στον αγώνα και έτσι έχουμε κάνει μια αξιόλογη θωροπορία για πρώτη χρονιά στην Α κατηγορία. Άρα ο στόχος που θέσατε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος ήταν η παραμονή. Η γρήγορη παραμονή της γρήγορη... ομάδας. Θεωρώ ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει. Τουλάχιστον είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και αν πρώτα ο Θεός ξαναξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε όπως σταματήσαμε, να έχουμε ένα καλό πρόσωπο και να παλεύουμε κάθε μάτς. Φαβορεί για την άνοδο, ξεχώρισες κάποιες ομάδες? Αν μιλούσαμε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έλεγα ο Άρης, σίγουρα. Είναι αυτές οι τρεις ομάδες που είπα και πριν, οι Τράχωνες, η Άγια Ανάργυρη και ο Άρης. Θεωρώ ότι οι Τράχωνες έχουν καλύτερη χημεία γιατί είναι και προηγούμενες χρονιές νομίζω μαζί, είναι τις 2-3 χρόνια μαζί αρκετοί παίχτες. Και εντάξει, παίζουν και πολύ στρωτό ποδόσφαιρο, είναι πολύ καλή ομάδα. Η συνεργασία σου με τον προπονητή, τον Βαγγέλη Κουτσογιάννη? Θεωρώ είναι καταπληκτική. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, αξιόλογος. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους, γιατί μπορούν να διαχειριστούν 25 άτομα. Ξέρει το κάθε τι του κάθε παίκτη, ξέρει πώς να προστατεύσει τον κάθε παίκτη, ξέρει πώς να φορτσάρει κάθε παίχτη και πώς να συμπεριφερθεί στον κάθε παίχτη ώστε να μην πει κάποιος λόγο εγώ δεν παίζω και θα φύγω και θα κάνω και θα ράνω. Θεωρώ ότι μας έχει εκεί που πρέπει. Η διοίκηση είναι δίπλα σας? Εννοείται είναι δίπλα μας κάθε μέρα όταν προπονούμασταν. Ήταν δίπλα μας σε ό,τι θέλαμε. Προσπαθούσαν και αυτοί κάθε μέρα για το καλύτερο και το κάθε δυνατό που μπορούσαν να κάνουν για την ομάδα. Και πιστεύω το είχαν καταφέρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ωραία. Θάνο, να μου παρουσιάσεις εσύ την ομάδα της Ανθούπολης. Να ξεκινήσουμε. Τερματοφύλακας. Τερματοφύλακας. Έχουμε τον Γιώργο τον Δρύβα, ο οποίος ήρθε πέρυσι νομίζω στην ομάδα, δεν ήμουν εγώ.
Αλλά είχε έναν τραυματισμό το καλοκαίρι στην προετοιμασία και πήραμε έναν μικρό, τον Παύλο, τον Ασημάη, 16 χρονών, άπειρος, αλλά μέσα στο γήπεδο έμπαινε, λες και ήταν κανένας επαγγελματίας. Τρομερά προσόντα. Τρομερά. Στην άμυνα. Στην άμυνα έχουμε τον Αντώνη τον Πάσαρη, το στόπερ. Με τον Αντώνη γνωριζόμασταν και εκτός ομάδας. Έχει αρκετό ταλέντο. Πολύ ποιοτικός με την μπάλα στα πόδια. Σκόρερ καταρχάς. Μας έχει ξελασπώσει νομίζω σε δύο παιχνίδια. Λοιπόν, δίπλα του, θα έχω ξεχάσει κιόλας, έπαιζε ένας μικρός, ο Φανός. Τον αγοράσανε φέτος από τον Κεραυνό Πετρούπολης, ήταν πέρυσι ιδανικός αν δεν κάνω λάθος. Δυνατός πολύ, έπαιζε σαν μικρός. Τρομερά προσόντα κι αυτός, ας μην τα λέμε. Τα μπακ, καλή ερώτηση, να θυμηθώ. Δεξιά είχαμε τον Τάζο τον Δούκα πέρυσι και πρόπερσι, αλλά έπαθε χιαστό. Οπότε έπαιζε ή ο Γιάννης ο Κακιώρης. Εγώ κολλήσει δεν θυμάμαι. Πάμε στο κέντρο, στα χαφ. Στα χαφ έπαιζε ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος. Μεγάλος ηλικία, μεγάλος. Δεν έπαιζε σαν μικρός. Πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός, τρομερά προσόντα, τρομερή αντίληψη. Τον θεωρώ τους καλύτερους του ομίλου. Έκανε τρομερή δουλειά. Εντάξει, όλοι οι ποδοσφαιριστές κρατάνε λίγο την μπάλα παραπάνω, όπως και εκείνος λίγο, εντάξει. Κάνουμε και εκτός γήπεδου παρέα με τον Παναγιώτη. Λοιπόν, μαζί του στο κέντρο έπαιζε ένας άλλος μικρός, ο Παναγιωτάκης, ο Αντωνόπουλος, ο οποίος, εντάξει, ας μην γελιόμαστε, όποιος τον έχει δει, δεν είναι για να παίζει τοπικό. Το παιδί παίζει σαν μικρός και είναι πιο μεγάλος και από εμάς. Με αυτά που κάνουμε στο γήπεδο, σε κάθε μας ξεχώριζε και του εύχομαι πραγματικά να προχωρήσει, γιατί του αξίζει πάρα πολύ να παίξει παραπάνω. Μαζί του, επίσης, σαν 10, έπαιζε ο Ρετσόφ. Σκόρερ κι αυτός. Τρομερά καλό πόδι. Τον θεωρώ αρχηγό. Αρχηγό όχι με την έννοια ότι πρέπει να φοράει τον περιβραχιόνιο. Αρχηγό με την έννοια ότι ήταν πολύ επιβλητικός. Δηλαδή, σου λέγε αυτό. Έπρεπε να το κάνεις. Είχε τον τρόπο του δηλαδή να σου πει να το κάνεις. Δεξιά έπαιζε ένας άλλος μικρός, ο Τουφεξίδης, ο Γρηγόρης. Πραγματικά απορώ οι γονείς τους τι τους δίνουν και τρώνε και έχουν τέτοια κορμιά. Το παιδί είναι σφεντόνα και σκόρερ, έτσι. Πέρυσι πιστεύω κατά 70% αυτό συνέβαλε για να ανέβει η ομάδα. Και αυτού θεωρώ ότι η θέση του δεν είναι για τα τοπικά. Αριστερά παίζει ο Φάνης, ο Φάνης ο Χαλογερής. Ο Φάνης είναι ένας περίεργος χαρακτήρας, αν και είμαστε πολύ καλά φιλαράκια. Είναι αρκετά οξύθυμος στον τρόπο παιχνιδιού του. Απερίσκεπτος πολλές φορές, κάνει δηλαδή πράγματα τα οποία αν τα σκεφτόταν πιο πριν δεν τα έκανε. Αλλά είναι μια μονάδα μόνος του. Μπορεί να προσφέρει πολλά πράγματα από πολλούς παίχτες της ομάδας. Δηλαδή από τρεις παίχτες μέσα μπορεί να τα κάνει μόνος του αυτός. Τα και, κανόνια. Και είναι και σκόρερ. Εντάξει, μπροστά είμαι εγώ. Ναι. Παλεύω. Η φυσική μου θέση δεν είναι center for, είναι στα πλάγια. Αλλά πρόπερσι μας βγήκε αυτό εδώ στην ομάδα. Με μένα μπροστά και το Ρετσόφ πιο πολύ που ήμασταν μαζί και πρόπερσι από πίσω και τα είχαμε βρει ωραία.
και είπαμε να το δοκιμάσουμε και φέτος. Στην αρχή έβγαινε, αλλά ξεκίνησαμε τραυματισμούς νωρίς και έχω μείνει πολύ πίσω, δεν έχω προλάβει να παίξω. Πάντως, Θάνο, είστε μια παρέα, μια οικογένεια. Είμαστε, θεωρώ, όχι απλά οικογένεια, κάτι παραπάνω θεωρώ, γιατί τελείωνε η προπόνηση και μαζευόμασταν όλοι μαζί σε ένα σπίτι. Να κάτσουμε, να παίξουμε, να γελάσουμε, να το οτιδήποτε. Εντάξει. Άρα θα σου έχει λείψει και αυτό τώρα. Αυτό είναι το κυριότερο που μου έχει λείψει, η αλήθεια είναι. Γιατί δεν βλέπουμε κόσμο πλέον, ευτυχώς που δουλεύουμε. Μου έχει λείψει πάρα πολύ, ναι, θέλω να δω τα φλεράκια μου. Και πόσο μάλλον εδώ μες στο γήπεδο, γιατί αυτά είναι που μένουν στη ζωή. Η καζούρα που κάνεις μες στο γήπεδο. Και ευελπιστώ, όπως είπα και πριν, να ξαναρχίσουμε σύντομα. Πιστεύεις ότι έχει ζημιωθεί το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία? Αν έχει ζημιωθεί, θεωρώ σε μεγάλο βαθμό έχει ζημιωθεί. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να είχαν γίνει προπονήσεις, ένα γκρουπ τουλάχιστον στα γήπεδα, τα οποία γήπεδα είναι ανοιχτοί χώροι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, καλά το λέμε. Αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο θα μπορούσα να ήταν στο μυαλό του καθενός. Επειδή η δουλειά μου είναι σε νοσοκομείο και τα βλέπω από πρώτο χέρι τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά. Συγγνώμη. Σίγουρα με σωστούς χειρισμούς θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει προπονήσεις προσεκτικά, αλλά αυτή είναι η εντολή που έχουμε από την κυβέρνηση, δυστυχώς, και μας κρατάει τόσο πίσω. Αναφέρθηκες πριν σε πολλούς νεαρούς παίκτες, Θάνο. Υπάρχουν ταλέντα στην Ανθούπολη και γενικά στο Περιστέρι και στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, που μπορεί αύριο μεθαύριο να μπορούν να αρπάξουν την ευκαιρία και να παίξουν... Θεωρώ, στην Ανθούπολη, χωρίς να είμαι υπερβολικός, ότι ίσως έχουμε τους καλύτερους μικρούς της κατηγορίας. Με τρομερά προσόντα, που πραγματικά στις προηγούμενες ομάδες μου δεν είχα συναντήσει τέτοιους μικρούς με τέτοια προσόντα, δηλαδή σε περισσότερα παιχνίδια να είναι διακριθέντες οι μικροί και πρωταγωνιστές από ότι οι μεγάλοι και τα ονόματα, ας πούμε. Ποια είναι η άποψή σου για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ? Έχεις παίξει και στην Β κατηγορία, έχεις παίξει και στην Α κατηγορία. Και στη Γ έχω παίξει. Και στη Γ κατηγορία. Σίγουρα κάθε κατηγορία έχει τη δυσκολία της. Σίγουρα κάθε σωματείο έχει τη δικιά του δυσκολία, ώστε να οργανωθεί και να πράξει αυτά που θέλει μες στο γήπεδο, γιατί σίγουρα σε καμία διοίκηση δεν βγαίνουν όλα αυτά που θέλουν να πραγματοποιηθούν. Όλες, πιστεύω, οι ομάδες θέλουν να παίξουν κάποια στιγμή Β' Α εθνική. Αλλά δεν είναι εφικτό, όχι λόγω οικονομικού θέματος, λόγω της κατάστασης που βρίσκεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ότι δυστυχώς τα τοπικά έχουν μείνει πίσω και δεν υπάρχει αρκετά μεγάλη προώθηση. Όπως το βλέπουμε και τώρα, που δεν έχει τεθεί θέμα συζήτησης για τα αεραστεχνικά ακόμα τουλάχιστον. Πάντως το πρόβλημα που υπάρχει στα αεραστεχνικά σωματεία είναι τα γήπεδα. Δεν υπάρχουν πολλοί... αθλητικοί χώροι. Στο Δήμο της Αθήνας είναι τρία γήπεδα. Το Ρουφ και το Αλεπότρυπα στην Κυψέλη και της Ακαδημίας Πλάτωνος. Είναι τρομερά μεγάλο πρόβλημα και τα δύο από τα τρία γήπεδα που είπατε τώρα είναι και πολύ μικρά. Και στο γήπεδο της Χωράφας και εδώ, είναι ναι. Πόσες ομάδες με τις ακαδημίες, πολλές ομάδες. Είναι πάρα πολλές ομάδες, αυτό που είπατε και οι ακαδημίες μαζί. Οι ώρες είναι δύσκολες. Με τις προπονήσεις πρέπει να βολέψουμε πόσες ομάδες και τις ακαδημίες μέσα σε 5-6 ώρες, που θεωρώ είναι ακατόρθωτο. Και δυστυχώς οι ακαδημίες μένουν και πιο πίσω, γιατί δίνουν προτεραιότητα στην αντρική, βάζουν λίγο πιο πίσω τις ακαδημίες και θεωρώ χάνει και λίγο το νόημά του όλο αυτό. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Η εικόνα της διαιτησίας, Θάνο. Το
Τώρα να σας πω εγώ για τη διαιτησία που σε κάθε αγώνα τσακώνομαι. Έχει βελτιωθεί η εικόνα της διαιτησίας? Σίγουρα έχει βελτιωθεί, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, τουλάχιστον μέσα από τα δικά μου μάτια. Και ευελπιστώ να συνεχιστεί ακόμα καλύτερα, γιατί είναι άσχημο πράγμα και ο διαιτητής να συμπεριφέρεται με λάθος τρόπο στον παίχτη και ο παίχτης να αντιδράει μετά και τους, από τις εξέδρες να υπάρχουν μετά βρισχές και πράγματα που δεν αξίζουν σε κάποιον. Πώς ήταν το φετινό πρωτάθλημα, οι 7 αγωνιστικές χωρίς την παρουσία φιλάθλων, ειδικά για εσάς τους επιθετικούς? Να πετύχεις ένα γκολ, θες να πας να το πανηγυρίσεις με τους φίλους σου, με άτομα της οικογένειάς σου, με τους φιλάθλους, στις εξέδρες? Εντάξει, ήταν πρωτόγνωρο σίγουρα για μας, αλλά αν τρέξουμε προς τα πίσω, όταν ήμασταν πιο μικροί, έτσι ήταν τα γήπεδα. Υπήρχαν 5 γονείς στις κερκίδες, δυστυχώς, γιατί όπως είπα δεν προωθείται τώρα στην ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, ήταν αρκετά δύσκολο. Έπρεπε να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα, τα οποία δεν το περίμενες ότι θα έρθουνε. Και εγώ προσωπικά είμαι ένας ποδοσφαιριστής που μου άρεσε να παίζω πιο πολύ εκτός έδρας, μου άρεσε να με γιουχάρουνε, μου δίνανε έξτρα κίνητρο. Και δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα όπως περιμέναμε, δυστυχώς. Δεν μας γιουχάρανε πολύ. Λοιπόν, Θάνο, να δούμε την ποδοσφαιρική σου πορεία. Η πρώτη σου ομάδα που ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ξεκίνησα το 97 σε ηλικία 6 χρονών. Πήγα στις Ακαδημίες του Ατρομήτου. Ο πρώτος σου προπονητής, θυμάσαι? Ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο κύριος Μελέτης και για καλή μου τύχη είναι και προπονητής της Ακαδημίας Αμφούβολης. Και έτυχε και τον πέτυχα φέτος και μιλήσαμε και θυμηθήκαμε τα παλιά. Πιστεύω η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ξεκίνησες ως επιθετικός? Ναι, από την αρχή ξεκίνησα σαν επιθετικός. Είχες το ταλέντο από μικρός να φορτώνεις τα αντίπαλα δίχτυα? Για να με προωθήσανε, να με επιλέγανε να παίζω μπροστά, θεωρώ πως ναι, δεν θυμάμαι κιόλας, πάνε και χρόνια. Αλλά όλοι αυτό μου λέγανε ότι ήμουν καλός μπροστά και παίζω μπροστά. Λοιπόν, μετά στη συνέχεια έμεινα περίπου 9 χρόνια στον Ατρόμητο, μέχρι τους νέους έφτασα. Mm-hmm. Τη δεύτερη χρονιά που είχε συγχωνευτεί η ομάδα με το Χαλκιδόνα. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Μετά από εκεί πήγα στον Ηρακλή Περιστερίου. Τη σεζόν 12-13. Εκεί ήταν, δεν θυμάμαι. Ήταν τότε. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ναι. Όπου έβαλες 12 γκολ. Την πρώτη χρονιά. Ναι. Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς έβαζα κάθε χρονιά, αλλά εκεί κειμενόμουν σε όλες μου τις χρονιές, από 7 μέχρι 12. Συνήθως μου άρεσε να γίνω ασίστημα. Δεν μου άρεσε τόσο να σκοράρω όσο μεγάλωνα. Εντάξει, αυτό το προπέρσινο που έγινε μου βγήκε, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι θέλει και τύχη το ποδόσφαιρο και είχα αρκετή. Μετά από 7 χρόνια νομίζω που ήμουνα στον Ηρακλή Περιστερίου, ή κάνω λάθος, πήγα στον Ήφαιστο. Στον Ήφαιστο Περιστερίου. Τη σεζόν 13-14 και σεζόν 14-15. Ναι. Ποιος ήταν προπονητής στον Ήφαιστο? Ήταν ο κύριος Μπεκρής. Ο Γιώργος ο Μπεκρής. Μάλιστα. Πήγα σαν παίχτης β' τοπικού, γιατί με είχαν πάρει από τον Ηρακλή και θεώρησα ότι δεν θα είμαι για τις πρώτες επιλογές. Παρ' όλα αυτά με πίστεψε πολύ ο κ. Μπεκρής, μου έδωσε τις ευκαιρίες, τις πήρα και καθιερώθηκα σαν βασικός αριστερός εξτρέμ μάλιστα. Έκατσα και εκεί νομίζω 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά πήγα στον Ιερόθεο. 16-17, αν δεν κάνω λάθος. 15-16. Προπονητής στον Άγιο Ιερόθεο. Προπονητή ήταν ο κύριος Ισίδωρος Σταυριανός. Α, ο Ισίδωρος. Είναι η χρονιά που ανέβηκε ο Ιερόθεος σε γάμα εθνική. Ήμουνα και εγώ στην ομάδα. Εντάξει, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Το ήθελα πώς και πώς
να το ζήσω κι αυτό σαν εμπειρία και να έχω να λέω αύριο μεθαύριο ότι έχω και μια άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τρομερά συναισθήματα. Δεν έχω ξανά συνυπάρξει με τέτοιους ποδοσφαιριστές, με τέτοιο ταλέντο. Ήμασταν 22 παίχτες, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα. Και επιτυχώς κλείσαμε τη χρονιά με άνοδο, όλα καλά. Αγωνίστηκα για λίγο στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον Ιερό Θεό. Τρεις αγωνιστικές νομίζω έμεινα και έφυγα και πήγα στον Άρη Πετρούπολης. Στον Άρη Πετρούπολης ήσουν τρεις σεζόν, δύο σερί. Ναι, πήγα την πρώτη χρονιά που πήγα, πήγα στο τέλος των μεταγραφών, τέλος Οκτώβρη. Με προπονητή τον κύριο Γκλεγκλέ. Να τον Αλέξη. Από την πρώτη μέρα ένιωθα λες και ήμουν καιρό εκεί. Σε αγκάλιασαν αμέσως. Αμέσως, έδεσα κατευθείαν με την ομάδα και με τα παιδιά. Και νομίζω πέτυχα και 12 γκολ. 13 γκολ την πρώτη σεζόν, το 16-17 και 17-18, 12 γκολ. Η τρίτη μου χρονιά στον Άρη, με πρόεδρο τον κύριο Κούστα, είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια προσπάθεια να ανεβάσουμε την ομάδα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, αν και είχαμε αρκετά καλό ρόστερ. Δυστυχώς θέλει και τύχη, όπως είπα και πριν, το ποδόσφαιρο και σε αρκετά παιχνίδια δεν την είχαμε. Καλός ή κακός, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, χαρά και λύπη μαζί. Έφυγα από εκεί, ήρθα στην Ανθούπολη. Όπου έκανες το ρεκόρ, τα 44 γκολ. Ήρθανε στη β' κατηγορία να βοηθήσω την ομάδα σε ένα νέο ξεκίνημα, σε μια νέα σελίδα για την ομάδα που ήθελε να ανέβει κατηγορία, να πάει για το κάτι παραπάνω τουλάχιστον. Φτάσαμε μέχρι τα μπαράζ με πλεονέκτημα έδρας. Δεν τα καταφέραμε, τηθήκαμε από την Λυκόβρηση 1-3. Αποχώρησα πάλι από την ομάδα. Ξαναγύρισα στον Άρη Πετρούπολης. Δεν ολοκληρώθηκε η χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, λόγω της πανδημίας. Και ξαναήρθες στην Ανθούπολη. Ξαναγύρισα στην Ανθούπολη. Είχα δηλώσει πέρυσι ότι θα είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος. Δυστυχώς δεν με βοήθησε έτσι όπως κύλησε η χρονιά με 7 αγωνιστικές να το χαρώ όπως ήθελα και να κρεμάσω ας πούμε τα παπούτσια μου έτσι όπως το είχα φανταστεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναξεκινήσουμε, να συνεχίσω κι εγώ, να καταφέρω να τελειώσω τη χρονιά και να πω μετά με σιγουριά ότι ως εδώ σταματάμε. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα έχω το κουράγιο να συνεχίσω την καινούρια σεζόν, να πω ότι θα κάνω μια γεμάτη σεζόν και είμαι καλυμμένος. Θάνο, γιατί τόσο νωρίς θες να σταματήσεις, ενώ έχεις, μπορείς ακόμα να αγωνιστείς. Ηλικιακά, ναι, σίγουρα ναι, με αυτό παίρνει. Ναι. Θεωρώ ότι έχω φτάσει όχι στα όρια μου. Μήπως και όλη αυτή η κατάσταση σε έχει απογοητεύσει. Σίγουρα είναι πολύ απογοητευτικό να μην κάνεις αυτό που αγαπάς. Που έχω ξεκινήσει από 6 χρονών να κάνω αυτό που αγαπάω. Σίγουρα είναι απογοητευτικό και όταν βλέπεις να μην σε θαρρύνει και ο κόσμος, η κυβέρνηση βασικά που έχει αυτά τα ζητήματα, να σου δίνει θάρρος ότι ίσως να ξαναξεκινήσεις, σε απογοητεύει ακόμα περισσότερο. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο αυτή η αιτία που είχα επιλέξει φέτος να είναι τελευταία μου χρονιά. Θεωρώ ότι αν κάτι φτάνει στο τέλος, καλύτερα να το σταματάς εκεί και να μην προχωρήσεις και το μισήσεις. Ένιωθα μετά από κάποια στιγμή ότι κάνω αγκαρία, δυστυχώς. Και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό γιατί μεγάλωσα με το ποδόσφαιρο. Όπου πήγαινα, μίλαγα, έπαιζα ποδόσφαιρο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σε έχουν στεναχωρήσει, που σε έχουν πικράνει στο χώρο.
του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Να με έχουν στιγματίσει με άσχημο τρόπο, όχι. Σίγουρα υπάρχουν και οι στενοχώριες και οι κακές στιγμές σε κάθε ομάδα. Σίγουρα έχει τα καλά του και τα κακά του. Δεν γίνεται να τα βρίσκεις με όλους, δυστυχώς. Αλλά όχι, δεν είναι κάποιος από αυτούς τους λόγους ώστε να με κάνει να πάρω μια τέτοια απόφαση. Είναι καθαρά δικοί μου λόγοι. Ποιους προπονητές από όλους τους προπονητές που έχεις συνεργαστεί τους έχεις στην καρδιά σου? Τώρα άμα πω θα μην υποτιμήσω και κανέναν, δεν θέλω να ακουστεί έτσι. Θα πω σίγουρα αυτούς που ήταν πιο κοντά σε αυτά που ήθελα εγώ σαν ποδοσφαιριστής. Σίγουρα ήταν ο κύριος Κατραμάδος, τον είχα στον Ηρακλή Περιστερίου. Ήμασταν μέσα στο γήπεδο φίλοι, έξω από το γήπεδο μάλλον, φίλοι μέσα στο γήπεδο προπονητής παίχτης και είχε καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου και με άφηνε να παίξω έτσι όπως ήθελα και μου το χαιρόμουνα, οπότε σίγουρα είναι ένας από αυτούς ο κύριος Κατραμάδος. Ο Θοδωρής ο Τρανός, τον είχα στον ύφεστο, τρομερό έργο, τρομερός άνθρωπος. Ήξερε για τον κάθε παίχτη ξεχωριστά τι και πώς να τον διαχειριστεί και τι θέλει ο καθένας και εμένα με είχε βοηθήσει πολύ αυτό. Στον Άρη, ο κύριος Γλυγλές, το ίδιο και εκείνος με διαχειριζόταν με διαφορετικό τρόπο, γιατί δυστυχώς καλός ή κακός δεν είμαι παίχτης προπόνησης. Μ' αρέσει μόνο ο αγώνας, στην προπόνηση είμαι λίγο τεμπέλης, έως πολύ, που δεν το συνιστώ σε κανέναν. Και ήξερε πώς να με διαχειριστεί και επίσης το διασκέδαζα. Και στην Ανθούπολη σίγουρα ο κ. Κουτσογιάννης είναι από τους καλύτερους, τον θεωρώ πραγματικά. Ξέρει τόσα πράγματα, μας μαθαίνει τόσα πράγματα, σε τραβάει με τον τρόπο του και σε αφήνει να παίξεις όπως θες. Σκέφτεσαι να συνεχίσεις με την προπονητική έστω στα τμήματα υποδομής, να μεταφέρεις σε νέα παιδιά όλες τις εμπειρίες που έχεις αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια ως ποδοσφαιριστής? Το είχα στο μυαλό μου σίγουρα, αλλά επειδή ήμουν και εγώ κάποτε μικρός και ήξερα πόσο ότι δεν καθόμουν αφρόνημα και ήμουν λίγο από εδώ και από εκεί, δεν νομίζω ότι θα έχω και μεγάλη υπομονή. Οπότε ας αρκεστώ εκεί που δουλεύω και ποιος ξέρει αργότερα, μπορεί. Θάνο, κάνοντας τον απολογισμό σε όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή, ποιες στιγμές θα ξεχώρισες? Εγώ να φανταστώ τα 44 γκολ που έβαλες τη σεζόν 18-19 με την Ανθούπολη. Ποιες άλλες, ποιες θεωρείς ότι ήταν οι καλύτερες σου στιγμές? Ποιες στιγμές θα ξεχώρισες? Σίγουρα αυτό που είπατε, τα 44 γκολ. Σίγουρα τις δύο ανόδους που είχα, μία με τον Άγιο Ηρώθεο και μία με τον Ηρακλή Περιστεριού από γάμα κατηγορία Β. Υπάρχει αυτός ο πανηγυρισμός, τέλος πάντων, που λες ότι κάτι κατάφερα. Είναι πολλές, αλλά δεν είναι τόσο τρανταχτές ώστε τόσο πολύ όσο αυτά που προανέφερα, ώστε να τα πω. Αλλά γενικά υπάρχουν πολλές σημαντικές στιγμές. Οι φιλίες πάνω από όλα. Αυτό πήγα να σου πω, ότι έχεις κάνει φιλίες στο χώρο, Θάνο? Έχω κάνει πολλές φιλίες. Έχω κρατήσει με πολλά παιδιά επαφή. Με κάποιους ίσως γίνουμε και κουμπάρι, ποιος ξέρει. Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω με όλους τους συμπαίχτες που είχα σε όλες τις ομάδες επαφή, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Με κάποιους θα βρίσκεις περισσότερο, με κάποιους λιγότερο. Αλλά ναι, έχω αρκετά παιδιά που έχω πολύ κοντά μου όλα αυτά τα χρόνια από το ποδόσφαιρο που έχω γνωρίσει. Goal.
τα οποία έχεις πανηγυρίσει έντονα. Ακόμα τώρα τα θυμάσαι. Υπάρχουν κάποια καθοριστικά γκολ που τα πανηγύρισες έξαλα? Έξαλα. Όλα τα γκολ τα χαίρομαι το ίδιο. Έχω πανηγυρίσει πάρα πολύ σε γκολ που δεν έχω πετύχει εγώ. Η αλήθεια είναι. Είναι τη χρονιά που είπα πριν που είχαμε πάει με τον Άρη Πετρούπολης να ανεβούμε κατηγορία που βγήκε ο Χαραβιακός. Τη χρονιά που βγήκε ο Χαραβιακός. Πρώτη αγωνιστική με την Πεύκη. Μου έχει πάει στραβά όλο το παιχνίδι. Έχω χάσει τα άχαστα. Έχω τσακωθεί με τη μισή ομάδα της Πεύκης, όχι με τη μισή, εντάξει, με δύο παιδιά. Έχω φάει κόκκινη, είμαι εκτός γηπέδου και στο 93 βάζουμε γκολ και έκανα χειρότερα από μικρό παιδί. Έτρεχα από εδώ και από εκεί. Τα περισσότερα γκολ που έχεις πετύχει σε ένα παιχνίδι? Με την ίδια Λίμου ήτανε, πρόπερση. Ήτανε, είχα βάλει 10, τη χρονιά που κάνει και το ρεκόρ. 10 γκολ σε ένα παιχνίδι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να λέγεται αυτό. Είχαν βγει πολλοί και μας κατακρίνανε σε εκείνο το παιχνίδι. Εμείς παλεύαμε να πάρουμε το πλεονέκτημα έδρα στα play-off, στα μπαράζ. Και δυστυχώς έτυχε να είναι η νίκη Αλίμου. Η σχέση του επιθετικού με τον τερματοφύλακα. Τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ναι. Επειδή όπως είπα και πριν, μ' αρέσει να με γιουχάρουνε. Μου δίνει έξτρα κίνητρο, γιατί είμαι και εγώ τέτοιος παίκτης. Είμαι αλήτης, ας πούμε. Πάντα ήθελα να προκαλώ τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πάντα έκανα τα δικά μου, ας πούμε. Αλλά όχι, τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια, δεν έχω προβλήματα, είμαστε εντάξει. Όταν χάνεις ένα γκολ που το θεωρείς σίγουρο. Ναι. Πώς αισθάνεσαι μετά, πώς αντιδράς? Δεν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα. Με βρίζω όπως δεν με βρίζει κανένας, πιστεύω. Όταν η μπάλα πάει στο δοκάρι. Εντάξει, εκεί είναι μια άτυχη στιγμή. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μπορείς να υπολογίσεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί που θα τη στείλεις την μπάλα. Και όταν αποκρούει ο τερματοφύλακας. Όταν αποκρούει ο τερματοφύλακας, πλήρεις τον τερματοφύλακα. Εντάξει. Αλλά. Εντάξει, όταν είναι δύσκολη η απέκρουση, δίνεις τα συγχαρητήρια. Όταν ο συμπαίκτης σου είναι δίπλα σου και δεν σου δίνει την πάσα, Θάνο. Για να το τελειώσεις. Να τελειώσεις τη φάση. Ναι. Θα νευριάσω, σίγουρα. Μπορεί να πω και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά είναι λόγω της έντασης του παιχνιδιού και των σφιγμών που έχουμε εκείνη την ώρα. Αλλά εντάξει, θα ηρεμήσω, θα το σκεφτούμε και οι δύο, τι λάθος έκανε ο καθένας και θα τα βρούμε. Εντάξει, μπορεί να καθορίσει ένα παιχνίδι, τη ροή του παιχνιδιού αυτή η πάσα, ας πούμε, αλλά εντάξει, υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Θάνο, πώς είναι να βάζεις 44 γκολ σε μία σεζόν? Εκείνη τη σεζόν δεν κουράστηκες να... Να κάνω πόσα όλο κι άλλα, η αλήθεια είναι. Δεν το είχα φανταστεί ποτέ μου ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα ήρθα από την Α στη Β. Πολλοί μπορεί να θεωρούσαν ότι εντάξει, ήρθε ο Κυριαζής στη Β, θα κάνει πλάκα. Θεωρώ δεν είναι έτσι. Αν το δεις έτσι θα σε πάρει από κάτω και δεν θα φανείς πουθενά. Σε αυτό με βοήθησε και πολύ ο προπονητής, ο κ. Κουτσογιάννης. Έκατσε που μίλησε να μου πει τι δεν πρέπει να κάνω. Εντάξει, παιχνίδι με παιχνίδι δεν το καταλαβαίνεις ότι σκοράρεις έτσι. Το καταλαβαίνεις σε κάποιες στιγμές όταν βγαίνουν κάποιοι αντίπαλοι παράγοντες ή το οτιδήποτε και λένε «Α, ο Κυριαζής έχει βάλει τόσα» ή «Πρέπει να προσέξουμε αυτό». Εκεί αρχίζεις και καταλαβαίνεις λίγο τι έχεις κάνει. Και στο τέλος της χρονιάς βλέπεις τι έχεις κάνει. Τα μετράς, Θάνο, τα γκολ? Έχεις μετρήσει πόσα γκολ έχεις πετύχει μέχρι τη διακοπή του φετινού πρωταθλήματος? Από τη χρονιά που ξεκίνησα να παίζω, όχι. Δεν τα έχω μετρήσει. Έχεις υπολογίσει περίπου πόσα γκολ έχεις πετύχει? Δεν έχω ιδέα. Δεν είσαι. Καμία ιδέα.
Δεν ξέρω κιόλας αν τα θυμάμαι όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κιόλας κάπου γραπτώ σε αυτά. Τι σημαίνει για σένα να πετυχαίνεις γκολ? Πώς αισθάνεσαι όταν στέλνεις την μπάλα στα δίχτυα? Θεωρώ δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από το να βάζεις γκολ και να δίνεις και την νίκη ταυτόχρονα. Το να βάζεις γκολ και να χάνεις ήδη 3-0, ας πούμε, δεν σου προκαλεί χαρά. Οπότε πιστεύω κάθε γκολ έχει ξεχωριστή σημασία ανάλογα το πότε το πετυχαίνεις, πώς το πετυχαίνεις. Οπότε δεν είναι το κάθε γκολ ίδιο. Έχω βάλει γκολ που δεν το έχουμε χαρεί, έχω βάλει γκολ που μας έχει δώσει και νίκη. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το δυνατό σου σημείο? Με το δεξί, με το αριστερό, κεφαλιά? Αν πω κεφαλιά θα με ψεύτης. Παρ' όλα αυτά έχω πετύχει κάποια γκολ. Καλώς ή κακώς έχω και τα δύο πόδια. Μπορώ δηλαδή να σουτάρω με την ίδια ευκαιρία και με τα δύο πόδια. Οπότε δεν έχω κάτι. Εντάξει, με το δεξί εκτελώ, ας πούμε, φάουλ και τέτοια, οπότε με το δεξί θα πω. Το πέναλτι? Πέναλτι δεν βαράω. Είμαι χασογκόλης στα πέναλτι. Γούρια? Έχεις γούρια? Έχω πολλά γούρια. Είναι κάτι που το τηρείς σε κάθε αγώνα? Ναι. Έχω κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κάνω πριν βγω, ας πούμε, στο γήπεδο για την προθέρμανση. Σου βγαίνουνε? Αν μου βγαίνανε θα κερδίζαμε σε κάθε παιχνίδι. Όχι, αλλά τα κάνω. Θες να μας τα πεις ή τα κρατάς? Είναι λίγο προσωπικά. Προσωπικά. Ωραία. Θάνο, μου είπες πριν ότι εργάζεσαι και σε νοσοκομείο, άρα εσύ ξέρεις από κοντά, ας πούμε, το τι γίνεται. Τι θα ήθελες να συμβουλέψεις όλους εμάς να προσέχουμε? Σίγουρα πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Θα έχεις δει εσύ περισσότερα από ότι εμείς? Έχω δει, εννοείται. Σίγουρα πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας. Σίγουρα εγώ μπορεί να είμαι υγιής, αλλά κάποιος συγγενής μου μπορεί να μην είναι. Να έχει κάποιο θέμα. Μπορεί να... Δηλαδή εγώ ή ο καθένας να είμαστε αφελείς και να πάρουμε το μικρόβιο και να πάμε να κολλήσουμε κάποιον δικό μας και να μην τα καταφέρει ο δικός μας. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Καλώς ή κακώς οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται. Οπότε ίσως αν είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ίσως βγούμε και πιο γρήγορα από την πανδημία. Μια που αναφερόμασταν πριν στα γκολ, θα ήθελα φέτος. Πρόλαβες λόγω των τραυματισμών και στις 7 αγωνιστικές έχεις βάλει μόνο 2 γκολ. Εγώ θα σε ρωτήσω για τα φετινά γκολ που θα ήθελες να τα αφιερώσεις. Να μην σε ρωτήσω για όλα τα γκολ, γιατί μπορεί το κάθε γκολ έχει τη δική του σημασία. Παλιά τα αφιέρωνα στη μητέρα μου και στον παππού μου που τον έχω χάσει. Τα φετινά... Στη σύζυγό σου και στην... Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο, ας πούμε, που πέτυχα δεν το αφιέρωσα κάπου. Δεν το περίμενα κιόλας να το βάλω, η αλήθεια είναι έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Το δεύτερο, επειδή ήταν και με την Κηπούπολη και δεν ξέρω αν έχετε ακουστά, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ εδώ γειτονικές ομάδες, το αφιέρωσα στη σύζυγο. Μακάρι να... Ξανά έχουμε φέτος αγωνιστική δραστηριότητα. Δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σου για την επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας. Μετά την πανδημία, εννοείται. Θα είναι διαφορετική? Διότι, Θάνο, να σε διακόψω, θα πρέπει και η πολιτεία να βοηθήσει τα σωματεία, να τα στηρίξει οικονομικά, διότι και αυτά έχουν πληγεί οικονομικά. Δεν λειτουργήσαν οι ακαδημίες, δεν υπήρξαν έσοδα, γίνανε αγώνες χωρίς φιλάθλους, χωρίς έστω να βγάζουν τα λειτουργικά τους έξοδα οι ομάδες. Σίγουρα 100% έχει επηρεαστεί όλο το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τώρα η πολιτεία δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει ώστε να επανέλθουν οι ομάδες
στα φυσιολογικά πλαίσια όπως ήταν πριν. Σίγουρα τίποτα δεν θα είναι ίδιο όπως πριν. Σίγουρα ο κάθε γονιός θα φοβάται για το παιδί του. Έχουμε, δεν έχουμε πανδημία. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βρει. Οπότε τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Θεωρώ ότι θα πέσει αρκετά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο λόγω της πανδημίας. Πριν σε ρώτησα για τις φιλίες, έχεις κάνει και φιλίες με τερματοφύλακες? Εννοείται. Που είχα αντίπαλο και ναι, κάνει φίλο. Όχι, δεν έχω κάνει. Όχι, με τερματοφύλακα, όχι, με παίχτες, ναι. Στην προπόνηση γίνεται πλάκα, ας πούμε, με τον τερματοφύλακα, αν θα βάλεις τον γκολ ή όχι, έτσι, υπάρχει αυτό? Εννοείται. Αν δεν υπάρξει και αυτό, δεν έχει νόημα η προπόνηση. Αλλά σε λογικά πλαίσια, έτσι, πάντα το πείραγμα. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει ο χαβαλές, να πειράζει, να κάνει αράνι, πιστεύω δεν τους έχω αφήσει χλωρό κλαρί. Και όχι μόνο τις τερματοφυλακές. Εάν σου έλεγα, τι παίκτης είναι ο Θάνος Κυριαζής? Είναι καλός παίκτης? Εντάξει, σίγουρα δεν μπορώ να το πω. Αυτό θα... Στα δικά μου μάτια μπορεί να είμαι καλύτερος. Σε κάποιον άλλο μπορεί να είμαι χειρότερος. Με βάση τα δεδομένα, θεωρώ ότι είμαι ένας καλός παίκτης. Δεν ξέρω αν άξιζα να παίξω παραπάνω ή όχι, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Αλλά θεωρώ ότι είμαι ένας από τους καλούς παίκτες της Αθήνας. Αν δεν ήμουν, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να μην ζητάγαν τόσες ομάδες. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι επιθετικοί στην ίδια θέση με σένα που έχεις ξεχωρίσει? Στην Αθήνα πάντα, έτσι. Στην Αθήνα, ναι. Σίγουρα είναι ο Νίκος ο Κεζετζόγλου που παίζει στη Διάνα Ηλιούπολης. Ήμασταν και συμπαίκτες στον Ιερόθεο. Είναι και αυτός σκόρερ. Επίσης ένας πρώην παίχτης της Διάνας που είναι στον Άταλο είναι ο Καλλιεργής, ο Μανολής, που και αυτός ήταν ψυχρός. Ο Νησαριώτης, ο Θοδωρής, που ήταν στον Ήφαιστο και τώρα είναι στον Άρη, που και αυτόν να δούμε την πορεία του. Ήταν και στη Νέα Ιωνία. Κάνει τρομερά πράγματα και είναι και αυτός ένας μεγάλος σκόρερ. Από τις χαμηλότερες κατηγορίες, από τη Β' κατηγορία. Η αλήθεια ότι δεν γνωρίζω από χαμηλότερες κατηγορίες παίχτες. Αυτό. Τερματοφύλακες. Τερματοφύλακες υπάρχουν πολύ καλοί. Εντάξει, τώρα πρέπει να πενέψω το σπίτι, αλλιώς θα πέσει να μας πλαγώσει, όπως λένε. Ο Δρύβας, ας πούμε. Το Δρύβα, εγώ επειδή έχουμε μεγαλώσει μαζί. Δύσκολα εσύ του βάζεις γκολ? Έχει το ένστικτο του επιθετικού ο Δρύβας. Επειδή παλιά έπαιζε μέσα, έπαιζε σεντερφόρ ο Δρύβας. Και ξέρει πάνω κάτω το σκεπτικό του επιθετικού, οπότε ναι, δύσκολα του βάζεις. Και αν θυμάμαι πέρυσι είχε βγάλει και πως απέναντι στη Β' κατηγορία. Εάν κάποιος γονιός ερχόταν να σε ρωτήσει, Θόδωρα, να φέρω το παιδί μου να παίξει ποδόσφαιρο στην Ανθούπολη, να ξεκινήσει το ποδόσφαιρο, τι θα προέτρεπες αυτόν τον γονιό να φέρει το παιδί του να παίξει ποδόσφαιρο? Εννοείται να το φέρει, γιατί θα του προσφέρει πολλά συναισθήματα, θα του διδάξει πολλά μαθήματα, θα μάθει να βλέπει βασικά τη ζωή με άλλο μάτι, γιατί θα πρέπει να συνυπάρξει με άλλους 25-30 πόσους παίχτες μπορεί να έχει κάθε ακαδημία, να προσαρμοστεί στα δεδομένα αυτά, και μεγαλώνοντας είναι μάθημα ζωής, να μάθει να σέβεται τον αντίπαλο ή τον άνθρωπο, ας πούμε, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε και πρέπει να σεβόμαστε ένας τον άλλον.
και σίγουρα θα του δώσει πολλά καλά πράγματα στη ζωή. Θάνο, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την φετινή σου κουτσή μέχρι στιγμής αγωνιστική χρονιά στην Ανθούπολη? Σίγουρα όλη τη διοίκηση της Ανθούπολης, γιατί είναι δίπλα μου. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή που τραυματίστηκα, που γύρισα και ξανατραυματίστηκα, ήταν δίπλα μου. Τους προπονητές μου, γιατί δεν ήταν μόνο ο κύριος Κουτσογιάννης, ήταν και ο κύριος Γιώργος Κουπελάκης, που πιστεύω αυτό το δίδυμο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μαζί και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να δω λίγο τα πράγματα αλλιώς. Και σαν center forward, έτσι, με έβαλε ο κύριος Κουτσογιάννης και πέτυχα τα 44 γκολ. Όλες τις άλλες χρονιές έπαιζα σαν αριστερό εξτρέμ. Οπότε... Σε ρώτησα για τις καλύτερες σου στιγμές και κλείνοντας τώρα έτσι να σε ρωτήσω και ποια ήταν η πιο άσχημη σου στιγμή. Σίγουρα κάποιος τραυματισμός? Έχω αρκετούς τραυματισμούς έχω περάσει. Όχι τόσο σοβαρούς ώστε να με βάλουν σε σκέψη να σταματήσω ή να πω ότι δεν πάει άλλο. Οπότε όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κάποιος τραυματισμός. Κάποια άσχημη συμπεριφορά κάποιου απέναντί σου? Όχι, δεν είχα ποτέ άσχημη αντιμετώπιση. Δεν νομίζω ότι είχα κάτι άσχημο ότι έχω κάτι άσχημο να θυμάμαι από το ποδόσφαιρο. Ωραία, Θάνο, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Center Forward της Ανθούπολης, Θάνου Κυριαζή, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Εγώ αυτό που έχω να πω και αυτό που κάνω και εγώ είναι να κάνουμε υπομονή, υπομονή όσο χρειάζεται. Καλώς ή κακώς δεν μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε τίποτα, από αλλού δίνονται οι εντολές. Να προσπαθούμε τουλάχιστον να κρατάμε τον εαυτό μας, το σώμα μας σε ένα αλφα επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα, όσο αφήνεις τον εαυτό σου, τόσο σε αφήνει και αυτό. Οπότε να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα πιστεύω θα έρθουν με τον καιρό και να έχουμε πίστη, έτσι. Θάνο, να ευχηθώ κι εγώ υγεία, να ευχηθώ, εάν δεν γίνει φέτος, δεν συνεχιστεί φέτος το πρωτάθλημα, να σε ξαναδώ την καινούρια σεζόν σε γήπεδο, να τα ξαναπούμε σε γήπεδο. Είναι πολύ νωρίς να φύγεις ακόμα, μπορείς ακόμα να, όπως είπα πριν, να φορτώνεις τα αντίπαλα δίχτυα. Μακάρι, εντάξει, αυτή καλώς ή κακώς, αυτή η χρονιά πήγε έτσι, ας πούμε. Θεωρώ ότι με την καινούργια χρονιά θα είμαι εδώ για μια τελευταία παράσταση, που λέμε. Μπράβο, έτσι. Και να βοηθήσω και την ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία, που αυτός ήταν ο στόχος μου. Και να το απολαύσεις. Να το απολαύσω. Την τελευταία σου χρονιά να την απολαύσεις, γιατί φέτος δεν την απολαύσεις. Φέτος σε καμία περίπτωση και λόγω των τραυματισμών και λόγω αυτού της πανδημίας που έγινε δεν μπόρεσα να το απολαύσω, οπότε θέλω να πιστεύω ότι με την καινούργια χρονιά, με τη νέα σεζόν θα είμαι εδώ να το απολαύσω, να το χαρώ και στο τέλος να κάνουμε τον απολογισμό. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω και μακάρι να έχουμε και τη φετινή σεζόν πρωτάθλημα, ώστε να τα πούμε εντός του αγωνιστικού χώρου, μετά τη λήξη κάποιου παιχνιδιού. Μαγάρι, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ που με καλέσατε και εύχομαι όλα τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.